Γεια σας, Τσεκτεκνάκου, Κώστας εδώ. Στο σημερινό επεισόδιο θέλω να είμαι πολύ προεκτικός. Και αυτό γιατί δεν ικανοποιήθηκα απόλυτα από αυτό που έφτασε στα χέρια μου. Λοιπόν, πρόσφατα επικοινώνησε μια εταιρεία, Vlog, η οποία θέλησε να μου στείλει μια κλειδαριά. Μια κλειδαριά σπιτιού, εξωτερικής πόρτας. Είχα δει κατά καιρούς διάφορα βίντεο, review, έχω δει διάφορα μέχρι τώρα. Και λέω, ευκαιρία είναι να δοκιμάσω. Είχε δύο μοντέλα αυτά που μου πρότειναν. Ένα με δακτυλικό αποτύπωμα και ένα με κωδικό. Γενικά με τα δακτυλικά αποτυπώματα, αν και μ' αρέσει το gimmick, είμαι λίγο δυσπιστός, οπότε προτιμώ με κωδικό, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και έτσι διάλεξα να μου στείλουν την κλειδαριά με τον κωδικό. Έφτασε στα χέρια μου πρόσφατα, το ανοίξαμε μαζί με τον αδερφό μου, ο αδερφός μου ηλεκτρολόγος, και κάναμε το unboxing και γενικά το συζητήσαμε λίγο. Θα σταθώ σε τρία πραγματάκια τα οποία πρόσεξα, ενώ εσείς παράλληλα λογικά θα βλέπετε το unboxing από πίσω και τα πλάνα που τράβηξα. Λοιπόν, αρχικά, είναι ακριβή κλειδαριά. Έχει 180 ευρώ. Κάτι το οποίο θα μου πεις είναι gimmick, είναι, οπότε περιμένεις πάρα πολλά πράγματα από μια κλειδαριά των 180 ευρώ. Το ίδιο περίμενα και εγώ. Γενικά, δύο πράγματα πάνω στο κομμάτι, για να πάμε στο δεύτερο και στο τρίτο, της κλειδαριάς είναι που με έκανα να είμαι πάρα πολύ σκεπτικός. Το πρώτο είναι ότι γενικά η κλειδαριά αποσυναρμολογείται πάρα πολύ εύκολα. Έχει μέσα τρεις μπαταρίες. Το ανοίξαμε μετά και το είδαμε για να την ρυθμίσει. Βάζει τρεις δικές σου μπαταρίες επαναφροντιζόμενες οτιδήποτε ΑΑ. Που σημαίνει ότι και έτσι όπως την είδαμε, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να στυλίσει πάνω στην πόρτα. Δηλαδή δεν είναι κάτι τρελό και να το κάνει reset. Δηλαδή, λίγο αν κάποιος το κατέχει παραπάνω, μπορεί πολύ εύκολα να πειραχτεί η κλειδαριά. Και κατά δεύτερον, ένα από τα μεγάλα μου περίεργα μείον είναι ότι ο πύρος που έχει κλειδαριά είναι μικρός. Θυμίζει τσάγρα μικρής πόρτας, παρόλο που είναι κωδικού, είναι θεωρείται ασφαλείας και έχει πάρα πολύ μικρό πύρο, περιστρεφόμενο πύρο. Δεν έχει πυράκια που μπαίνουν και βγαίνουν, έχει ένα περιστρεφόμενο πύρο, ο οποίος τώρα ρεαλιστικά, αν κάποιος είναι πάρα πολύ δυνατός και τραβήξει μια καλή κλωτσιά στην πόρτα, παίζει να τη φάει μαζί με την πόρτα, να τον ξυλώσει τον πύρο. Οπότε τυπικά, ενώ φαίνεται καλή, 1000, είναι πάρα πολλά τα λεφτά και γενικά δεν μου έδωσε τόσο μεγάλο αίσθημα ασφάλειας βλέποντάς την. Οπότε θα μου πεις, ρε Κώστα, τώρα η εταιρεία σου εμπιστεύει. Γενικά αυτό σημαίνει, με ξέρετε, και ας μην μου ξαναστείλουν και ποτέ τίποτα. Θέλησα να είμαι αντικειμενικός πάνω στο όλο θέμα. Ενώ έχει πάρα πολύ κομμάτι, μεγάλο κομμάτι του manual για να πώς θα το ρυθμίσεις, πώς θα το φτιάξεις, πώς θα το σετάρεις, πώς. Είναι καλή εάν είστε σε εσωτερικό δωμάτιο. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει ένα γραφείο, ένα gaming room και θέλει να το κάνει λίγο πιο εξεζητημένο, ναι, για εσωτερική κλειδαριά, ας πούμε για παράδειγμα σε ένα παιδικό δωμάτιο, αν θέλετε τα παιδιά σας να είναι με αυτό το gaming ή οτιδήποτε, ή εσείς ή οποιοδήποτε, σε εσωτερικού χώρου για μένα είναι μεγάλο σύν, έχει πλάκα, ακριβό μένα, αλλά ο καθένας κάνει την πλάκα του, το χαβαλέ του και προσφέρει ένα σύν, είναι κάτι ωραίο. Για εξωτερική πόρτα είναι λίγο ζόρι, ας πούμε αυτή είναι περίπου από 5 έως 6 εκατοστά πάχος πόρτας, είναι μετρημένο το πόσο είναι ο πύρος της μέσα, αλλά σας ξαναλέω, ενώ το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό για αυτό που προσφέρει, σίγουρα το να έχεις κωδικούς και γενικά από ό,τι είδαμε ένα μικρό αλενάκι είναι πάρα πολύ εύκολο να τη λύσεις. Και αν κάποιος λίγο το κατέχει, ξαναλέω, μπορεί να την πειράξει. Συν ότι ο μικρός πύρος δεν περίμενα κάτι παραπάνω. Οπότε με βαριά καρδιά και με σφιγμένο το χέρι πάνω στην καρδιά μου, ρε παιδί μου, με βαριά καρδιά, ειλικρινά θέλω να είμαι όσο πιο αντικειμενικός μπορώ και όσο πιο σωστός απέναντί σας, κυρίως γιατί εσείς είστε αυτοί στους οποίους απευθύνομαι. Μόνο για εσωτερικό. Καλή, χρυσή, ωραίο, αλλά μέχρι εκεί. Αυτά. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι ότι ποτέ δεν πρόκειται να πάει μπροστά, όπως και δεν πήγε μπροστά αυτό το κανάλι. Η προβολική ειλικρίνεια μας έφαγε σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά από μένα. Υπομονή για το επόμενο unboxing. Γεια σας από μένα. Γεια σας. Ο κούρβα.